Δυστυχώς, η δράση των επιτίδιων σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων συνεχίζεται και στην Ηλία. Ένα νέο κρούσμα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου μία 79χρονη έπεσε θύμα απατεώνων. Πάντα με το γνωστό κόλπο του χρέους συγγενικού προσώπου, δύο άντρες την πλησίασαν επιβαίνοντας σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Προκειμένου να την πείσουν, της παρουσίασαν το σενάριο του χρέους του γιού της απέναντι στην εφορία και για να την πείσουν προσποιήθηκαν πως είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του μπροστά της. Έτσι κατάφεραν να της αποσπάσουν το ποσό των 350 ευρώ. Να θυμίσουμε και τα δύο περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων που είχαμε και χθες στην Πάτρα. Στην πρώτη περίπτωση, ζευγάρι απατεώνων κατάφερε να οδηγήσει τον ηλικιωμένο άνδρα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και με το γνωστό κόλπο ότι ο γιος χρωστάει χρήματα, ο ηλικιωμένος έκανε ανάληψη και τους έδωσε 5.000 ευρώ. Να σηκώσουμε τώρα, λέει, να πάνε να πάρετε λεφτά, λέει, να, πάρτε. Και να γλιτώσει και αυτός 800 ευρώ, άμα δώσει 5.000 ευρώ. Και ήρθε ο κύριος Στάδε, με πήρε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ήρθαμε εδώ, πήρα εγώ τα 5 και το τάδωσα. Με τον ίδιο περίπου τρόπο, άλλο ζευγάρι απατεώνων έδρασε στην περιοχή των προσφυγικών. Εκεί κατάφεραν να αρπάξουν το ποσό των 1.200 ευρώ. Πιάσαμε τον άντρα μου και ο άντρα μου για να τη βγάλει έξω, να τη βάσει μέσα. Τσέπασε μέσα. Τίποτα άλλο. Και τι είπαν στον άντρα σας? Ναι, μας χρωστάει ο γιος σας, λέει, 300 ευρώ. Και μάλλον πήραν, τα είχαμε τηλέφωνο, ότι χρωστάει ο γιος μου τηλέφωνο. Και του λέει, Νίκο, του λέει, ήρθα να τα πάρω και να τα δώσω, σας τα δώσει η μάνα σου. Μου ζητήσανε 300 ευρώ, τα έδωσα εγώ. Και μου πήραν και το φάκελο μέσα, που είδαν που πήρα, που έβγαλα εγώ τα λεφτά, ήμουν στην κουζίνα. Ο φάκελος είχε πόσα χρήματα μέσα? 900.